Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε πώς να υπολογίζετε σωστά στο σκάκι το σύστημα σκέψης και διάφορες τεχνικές στην τακτική. Στη θέση του διαγράμματος παίζουν τα λευκά, είναι μια παρτίδα μου και κατάφερα να κερδίσω, θα εμβαθύνουμε σε αυτήν αργότερα, αλλά πριν πάμε εκεί θέλω να σας πω και για το άρθρο το οποίο έχω φτιάξει για εσάς, το οποίο μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μου. Αυτή είναι η αρχική σελίδα, είναι στα αγγλικά και για να αλλάξετε τη γλώσσα θα πάτε τέρμα κάτω και θα το αλλάξετε από εδώ. Έπειτα μπορείτε να πάτε εδώ που λέει σκάκι, όπου είναι το blog της σελίδας και μπορείτε να διαβάζετε διάφορα άρθρα εκεί, και πατώντας το πρώτο άρθρο ή στο συγκεκριμένο άρθρο που θα το βρείτε και σε link κάτω από το βίντεο στο YouTube, έχουμε ένα πολύ αναλυτικό άρθρο και εδώ θα δείτε και όλες τις παρτίδες που θα αναλύσουμε σήμερα. Έτσι λοιπόν, χωρίς παραπάνω καθυστέρηση, πάμε να το δούμε. Ας εμβαθύνουμε λοιπόν στο μυαλό των ερασιτεχνών και ας συγκρίνουμε τον τρόπο σκέψης με έναν ισχυρό παίχτη. Ο υπολογισμός δεν είναι απλά τακτικά puzzle ή γρίφη και έπειτα από λίγη ώρα θα καταλάβετε γιατί. Το κυρίως πρόβλημα είναι γεγονός ότι το νου η νούμερο ένα σκακιστική ικανότητα είναι ο υπολογισμός βαριαντών, δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε σωστές κινήσεις. Φαντάζομαι ότι αυτό θα το γνωρίζετε ήδη ή το καταλάβατε κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών σας. Η θεωρία στο άνοιγμα κάποια στιγμή θα τελειώσει επειδή ο αντίπαλος είτε θα παίξει κάτι απροσδόκητο είτε θα παίξει μια καινούργια κίνηση. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αρχίσετε να υπολογίζετε σωστά, να προβλέπετε τις μελλοντικές ενέργειες. Πώς όμως οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο φαίνεται να βρίσκουν πάντα τις σωστές κινήσεις? Ας μιλήσουμε για μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των δυνατών και των αδύνατων παικτών. Οι δυνατοί παίκτες δεν παίζουν κινήσεις και απλά ελπίζουν ότι αυτές θα λειτουργήσουν, αλλά πρέπει να βρούμε την επόμενή μας κίνηση με βάση τα λογικά συμπεράσματα και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε τι θα παίξει ο αντίπαλος. Εδώ θα ήθελα να πω ένα ακόμη κοινό λάθος, ότι γνωρίζω πολλούς παίκτες, βλέπω πολλούς παίκτες στο ίντερνετ με πολύ υψηλή βαθμολογία στα puzzle αλλά πολύ χαμηλή δυναμικότητα στο blitz ή στο rapid. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό? Μήπως έχει συμβεί και σε εσάς? Μην ανησυχείτε, γιατί μπορώ να σας πω πώς να το αλλάξετε και αυτό θα το μάθετε σήμερα. Αυτό μπορεί να γίνει με το σύστημα σκέψης το οποίο έχω φτιάξει για εσάς, το βλέπετε ακριβώς εδώ στην οθόνη και θα το αναλύσουμε λίγο αργότερα εξονυχιστικά. Πάμε τώρα να δούμε μερικά παραδείγματα. Το πρώτο πράγμα για να κερδίσουμε μια παρτίδα σκακιού είναι η επίθεση. Είτε βρισκόμαστε στο άνοιγμα, είτε στο μέσο, είτε στο φινάλε, πρέπει να κάνουμε επίθεση για να κερδίσουμε τον αντίπαλό μας. Και για να το καταλάβουμε πολύ καλά αυτό, έχω φτιάξει αυτήν εδώ τη θέση για εσάς, στην οποία ακόμη και με το βασιλιά μας και με τη βασίλισσα πρέπει να επιτεθούμε. Εδώ έχουμε ρουά μάτ σε μία κίνηση και γίνεται με αυτή την επίθεση. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε επίθεση. Επίσης τώρα πού μπορούμε να επιτεθούμε? Έχουμε τρία μέρη που μπορούμε να επιτεθούμε. Νούμερο 1 είναι ο βασιλιάς του αντιπάλου. Και γιατί χωρίζουμε τα κομμάτια? Χωρίζουμε στο βασιλιά, στα κομμάτια και στα πιόνια. Γιατί το χωρίζουμε έτσι? Γιατί αν κάνουμε μάτ τον αντίπαλο βασιλιά, τελειώνει το παιχνίδι αμέσως. Επίσης, ο βασιλιάς είναι ένα πολύ αργό κομμάτι. Το νούμερο 2 είναι να κάνουμε επίθεση σε ένα κομμάτι. Για παράδειγμα, στην άμυνα αλλιέχειν ξεκινάμε την κίνηση ε4, παίζει εδώ, απειλούμε τον ύπο. Ο ύπος έρχεται στο κέντρο, τον απειλούμε πάλι. Ο ύπος φεύγει, τον απειλούμε πάλι. Και ο ύπος ξαναφεύγει. Τι βλέπετε από την άμυνα αλλιέχειν? Ότι αν απειλώ απλά ένα κομμάτι, έχω τη δυνατότητα ίσως να το φάω, όμως αυτό το κομμάτι θα μετακινηθεί, ειδικά αν παίζουμε καλούς αντιπάλους. Και ποιο είναι όλο το concept, όλο το υπόβαθρο της άμυνας αλλιέχειν? Είναι ότι θέλει να μας ενθαρρύνει να πάρουμε πολύ χώρο, όπως έκανε ο Λευκός εδώ με τα πιόνια του, όμως δημιουργούνται αδυναμίες. Για παράδειγμα, το τετράγωνο Δ5 είναι ένα πολύ ισχυρό τετράγωνο για τον αντίπαλο τώρα και είναι δύσκολο να τον διώξουμε από αυτό το σημείο. Έχει ένα σημαντικό τετράγωνο. Και επίσης όλη η άμυνα εδώ του μαύρου βασίζεται ότι κάποια στιγμή θα αρχίσει να αντεπιτίθεται στα πιόνια μας με τέτοιες κινήσεις, σπάζοντάς τας, δημιουργώντας αδυναμίες. Άρα λοιπόν μη σπρώχνετε τα πιόνια σας μόνα τους. Δεν μπορώ να φάω ένα αντίπαλο κομμάτι όταν το απειλώ μία φορά. Θα δούμε τι θα κάνουμε για να τρώμε τα κομμάτια. Εδώ στην άμυνα αλλιέχειν πιο συγκεκριμένα, το Γ5 είναι μια λάθος κίνηση. Θα μπορούσαμε να παίξουμε κάτι σαν το Δ4, παίρνοντας αρκετό χώρο στο κέντρο και ελευθερώνοντας τα κομμάτια μας.
Αυτό θα ήταν μια καλύτερη κίνηση. Επίσης, αν πάμε λίγο πιο πίσω, έχουμε και άλλη πολύ καλή κίνηση εδώ, η οποία είναι το Δέλτα 4. Δεν θα διώξουμε αμέσως αυτό το αλογάκι από το κέντρο, αλλά την κατάλληλη στιγμή. Για να φάμε τα κομμάτια τώρα του αντιπάλου, χρειαζόμαστε πιο προχωρημένες τεχνικές. Τεχνικές στα τακτικά. Δηλαδή, χρειαζόμαστε μια διπλή επίθεση ή διάφορα καρφώματα. Πάμε να δούμε πώς γίνεται αυτό. Αυτό είναι από το πρόγραμμα προπόνησης 1000 που έχω φτιάξει, το μάθημα 3, διπλή επίθεση. Εδώ παίζουν τα μαύρα. Μπορώ να γυρίσω και τη σκαγκέρα να τη βλέπετε, αν και είναι καλό να τη βλέπετε με ανάποδο χρώμα για να βλέπετε και τι μπορεί να παίξει ο αντίπαλος. Παίζουν τα μαύρα. Τι θα παίξετε εδώ? Αυτό που θέλουμε να φάμε είναι πρώτα να κάνουμε κάποιο ρουά, πρέπει να σκεφτόμαστε σε αναγκαστικές κινήσεις, αλλά ο αντίπαλος θα μας φάει. Η κίνηση που έπαιξε εδώ ο μαύρος είναι ότι έφαγε πρώτα τον ύπο, απομακρύνει τον αμυντικό, διάφορα κολπάκια βλέπετε, τρώει βασίλισσα και τώρα έρχεται αυτή η διπλή απειλή που απειλεί το βασιλιάς και η βασίλισσα. Έτσι λοιπόν γίνονται τα διπλά χτυπήματα. Από το ίδιο πρόγραμμα προπόνησης στο μάθημα 20 μαθαίνουμε για το κάρφωμα. Σε αυτήν εδώ τη θέση είχα τα λευκά κομμάτια και παίζει ο λευκός. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ένα κάρφωμα ότι δεν μπορεί να μας φάει το άλογο γιατί πέφτει ο πύργος. Πάνω στην παρτίδα έπαιξα την κίνηση ύπος κόβει Z7 η οποία έχει ενδιαφέρον και έπειτα από αυτό αξιωματικός Ι6. Ποια είναι η τεχνική του καρφώματος? Με το κάρφωμα σταματάω πρώτα το αντίπαλο κομμάτι, δεν μπορεί να τρέξει, δεν μπορεί να ξεφύγει και στη συνέχεια ενισχύω αυτό το κάρφωμα και του τρώω το κομμάτι. Έτσι λοιπόν το έφαγα εδώ το άλογο και στη συνέχεια κέρδισα αυτή την παρτίδα. Μπορείτε να τη δείτε στο πρόγραμμα προπόνηση στο μάθημα 20. Επίσης εδώ θα ήθελα να πω ότι είχαμε και άλλη μια πολύ ωραία κίνηση, εντυπωσιακή κίνηση που τη βρήκε ο υπολογιστής, το αξιωματικός Ι6. Και η ιδέα είναι ότι αν μας φάει το άλογο θα φάμε εκεί και όταν μας φάει τώρα τον αξιωματικό μπορούμε να το φάμε και αυτό το άλογο, οπότε πάλι εδώ ο λευκός έχει πλεονέκτημα, ο αξιωματικός είναι καρφωμένος, μπορούμε να φάμε αυτό το πιόνι και να ενισχύσουμε την επίθεση. Το αξιωματικός στα 6 είναι μια εντυπωσιακή κίνηση και αν φάει εδώ τότε ακολουθεί η κίνηση βασίλισσα ή τα 6 και όταν έρθει εκεί για παράδειγμα ο αξιωματικός τρώει στο α3 και η βασίλισσα πρέπει να θυσιαστεί. Ο βασιλιάς δεν έχει καθόλου χώρο να ξεφύγει. Αλλά αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι κάποια πιο απλή τεχνική, όπως το κάρφωμα είναι αρκετή, ότι σταματάω τα κομμάτια του αντιπάλου. Έτσι λοιπόν αυτοί είναι οι τρόποι που τρώμε τα αντίπαλα κομμάτια. Το επόμενο που πρέπει να δούμε είναι τα πιόνια μας. Τι είναι η δομή πιονιών? Όλα τα πιόνια στην αρχική τους θέση βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο, άρα λοιπόν έχουμε μια αλυσίδα πιονιών. Οι παίχτες κατά τη διάρκεια της παρτίδας θα τα μετακινήσουν αναγκαστικά για να βγάλουν έξω τα κομμάτια τους. Έτσι λοιπόν μετακινώντας τα πιόνια δημιουργούμε διάφορες αδυναμίες πίσω από αυτά. Για παράδειγμα σε μία θέση μου είχα αυτήν εδώ την... είναι αυτή εδώ η στιγμή και έπαιζε ο λευκός. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ήδη ένα αδύναμο ποιόν είναι μόνο του και έπαιξα την κίνηση πύργος α3, έξυπνη κίνηση γιατί απειλώ το ποιόνι του και θέλω να καθοδηγήσω τη βασίλισσά του στο γ7. Τώρα έφαγα εδώ, έφαγε και αυτός και βλέπετε ότι τα ποιόνια του είναι σπασμένα και είναι κατευθείαν στόχοι επίθεσης. Εδώ δεν έπαιξα την καλύτερη κίνηση η οποία θα ήταν να απειλήσω αμέσως το ποιόνι και δεν υπάρχει και κάποιος προφανής λόγος για να υποστηρίξει αυτό το πιόνι στο α5. Έπαιξα μια φαινομενικά καλή κίνηση που θέλει να κάνει και αυτό το διπλό χτύπημα και να ενεργοποιήσει τον ύπο στο κέντρο, όμως έδωσα λίγο χρόνο στον αντίπαλό μου να φτιάξει λίγο τα κομμάτια του. Ήδη ο λευκός εδώ είναι καλύτερος, πολύ καλύτερος στη θέση, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να του φάω το πιόνι του, γιατί ο ύπος εδώ κρατάει πολύ καλά την άμυνα, πολύ καλή άμυνα πάνω σε αυτό το πιόνι. Το επόμενο τώρα στο σύστημα σκέψης που πρέπει να δούμε είναι γιατί να επιτεθούμε πρώτοι. Τι είναι αυτό που μας επιτρέπει να επιτεθούμε πρώτοι. Και για να το απαντήσουμε αυτό θα πρέπει να έχουμε ενεργητικά κομμάτια. Γιατί ο λευκός εδώ επιτίθεται? Επιτίθεται γιατί τα κομμάτια του ελέγχουν περισσότερα κουτάκια και κάνουν επίθεση κάπου. Απειλούνε, άρα λοιπόν έχουμε μεγαλύτερη ενεργητικότητα στα κομμάτια μας. Έτσι λοιπόν αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να επιτεθούμε πρώτοι, να κάνουμε πρώτη επίθεση. Και πάνω σε αυτή την παρτίδα δημιουργήθηκε το διάγραμμα που είχαμε δει και στην αρχή. Παίζουν τα λευκά εδώ, είναι μάτ σε τρεις κινήσεις για να σας βοηθήσω. Δεν το είχα βρει αμέσως, μπορείτε να πατήσετε παύση και να σκεφτείτε. Πώς θα κάνετε το μάτ με τα λευκά σε τρεις κινήσεις?
Και η πρώτη κίνηση είναι το βασίλισσα θήτα 8. Έφαγε τον ύπο αναγκαστικά γιατί ο βασιλιάς δεν πάει πουθενάλλου και τώρα χρειαζόμασταν μια ήσυχη κίνηση. Οι ήσυχες κινήσεις είναι δύσκολες στο σκάκι και η ήσυχη κίνηση είναι η κίνηση η οποία δεν κάνει ρουά. Έπειτα από το βασιλιάς ήταν 3 κρατώντας όλα τα κουτάκια εδώ γύρω του, υποστηρίζοντας το πιόνι και βοηθώντας τη βασίλισσα να έρθει στο θήτα 4, ο μαύρος δεν μπορεί να σταματήσει με τίποτα αυτή την απειλή. Το βασίλισσα θήτα 4 εδώ είναι ρουά μα, το βασιλιάς δεν θα πάει πουθενά. Και εδώ εγκατέλειψε ο αντίπαλος γιατί δεν μπορεί να παίξει τίποτα. Είχα φτιάξει ένα άλλο βιντεάκι στα ελληνικά, το επιθετικός ή ανόητος, και μπορείτε να δείτε και το σύνδεσμο κάτω από το βίντεο ή να πάτε και στο άρθρο να δείτε το βίντεο. Και είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα πράγματα που γίνονται στο σκάκι, από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα. Γιατί οι παίχτες, για παράδειγμα σε αυτήν εδώ τη θέση, είναι μια κλασική παρτίδα της Ιταλικής, ο μαύρος έχει να παίξει πολλά πράγματα, όμως μία από τις πιο δημοφιλές κινήσεις είναι η κίνηση ύπος ΔΕΛΤΑ 4. Και τα πιο δημοφιλή βίντεο και όλα στο σκάκι είναι οι παγίδες. Έχω φτιάξει ήδη πολλά βίντεο με παγίδες και μπορείτε να τα δείτε. Γιατί τέτοιες παγίδες δουλεύουν και αρέσουν στον κόσμο? Γιατί μπορούν να επιτεθούν γρήγορα και να κερδίσουν τον αντίπαλο. Όμως, είναι σωστή μια τέτοια παγίδα? Δεν είναι, γιατί ο μαύρος δεν έχει τη δυνατότητα να επιτεθεί. Κανονικά το σκάκι δεν πρέπει να του το επιτρέψει, διότι δεν έχει ενεργητικά κομμάτια. Τι είναι τα ενεργητικά κομμάτια? Έχει παίξει μόνο με το αλογάκι του, σαν να έχει βάλει ένα γκολ στο ποδόσφαιρο, ενώ ο λευκός έχει βάλει ήδη 2 γκολ. Ο λευκός προηγείται. Άρα δεν υπάρχει δυνατότητα στο μαύρο να επιτεθεί. Και γιατί δουλεύουν όλες οι παρτίδες, όλες οι παγίδες? Όλες οι παγίδες δουλεύουν γιατί εδώ μας χαρίζει κάποιο πιόνι και συνήθως ο λευκός είτε δεν ξέρει, δεν έχει αρκετά τακτικά μοτίβα, δεν έχει τη θεωρητική γνώση, είτε δεν σκέφτεται σωστά εδώ και πάει να τσιμπήσει το πιόνι. Για παράδειγμα, μετά το ύπο ε5 έρχεται η βασίλισσα εδώ που απειλεί 2 κομμάτια και μόλις φύγει απειλεί για αυτός 2, γίνονται όλες αυτές εδώ οι κατσικές και τελικά ο μαύρος καταφέρει να κάνει ρουά μάτ. Όμως αν γυρίσουμε πίσω και έπειτα από τη γνώση, η καλύτερη κίνηση εδώ με τα λευκά είναι το ροκέ. Γιατί συνεχίζει να κάνει την ανάπτυξή του, δεν παίρνουμε τέτοια πιόνια στο κέντρο στην αρχή γιατί δίνουμε την ανάπτυξή μας για υλικό, την ανταλλάζουμε για υλικό, ενώ εδώ βλέπουμε ότι ο λευκός έχει ήδη αναπτύξει 3 κομμάτια, συνεχίζει να απειλεί το πιόνι, γιατί τώρα οι απειλές του μαύρου δεν είναι σημαντικές και ο μαύρος εδώ θα βρεθεί σε προβλήματα. Χάνει αμέσως την παρτίδα? Όχι, δεν τη χάνει, αλλά δεν είναι μια σωστή στρατηγική να παίζετε έτσι. Και αν θέλετε να γίνετε καλύτεροι παίκτες και να έχετε επιτυχία, πρέπει να μην κάνετε τέτοιες μικρές παγιδούλες, να παίζετε σωστά, πρώτα να βγάζετε τα κομμάτια σας έξω και μετά να κάνετε επίθεση. Ας μιλήσουμε εδώ για κάτι ακόμη. Γνωρίζουν μερικοί παίκτες το σύστημα σκέψης, γιατί αυτό υπάρχει στο YouTube, γιατί υπάρχουν χιλιάδες σειρές μαθημάτων ή τους το έχει πει ο προπονητής τους. Όμως, γιατί μερικοί παίκτες είναι καλύτεροι και έχουν καλύτερα αποτελέσματα από τους άλλους? Και εδώ χρειαζόμαστε πολλά πολλά μοτίβα. Τα τακτικά μοτίβα, τα στρατηγικά μοτίβα μας κάνουν καλύτερους παίκτες και να αναγνωρίζουμε κάτι γρήγορα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να έχουμε το πλεονέκτημα ενάντια σε άλλους παίκτες. Μπορείτε να βελτιώσετε τις θεωρητικές σας γνώσεις στο άνοιγμα και ήδη έχω φτιάξει 3 σειρές μαθημάτων γι' αυτό. Μπορείτε να μάθετε πολλά για τα άνοιγματα πολύ γρήγορα με σιγουριά για να παίζετε σωστά στην αρχή της παρτίδας. Μπορείτε να βελτιώσετε τη στρατηγική σας ακολουθώντας το πρόγραμμα προπόνησης. Μπορείτε να πάτε στα μαθήματα για παράδειγμα και μόλις μπείτε στα μαθήματα τότε μπορείτε να πατήσετε τις κατηγορίες και μόλις πατήσετε τις κατηγορίες θα βρείτε αυτό που λέει σχολείο. Στο σχολείο υπάρχουν 2 μικρότερες κατηγορίες, το παγκόσμιο πρωτάθλημα και άλλα χρήσιμα πρωταθλήματα και εδώ είναι το πρόγραμμα προπόνησης. Ακολουθώντας το πρόγραμμα προπόνησης μπορείτε να δείτε πολλά διάφορα στρατηγικά μοτίβα τα οποία θα σας βελτιώσουν να γίνετε καλύτεροι παίκτες. Και αν γυρίσουμε πίσω στις κατηγορίες και πάτε εδώ που λέει μαθήματα και έπειτα από τα μαθήματα πάτε στο μέσο της παρτίδας, εδώ μπορείτε να βρείτε τη σειρά μαθημάτων που μόλις έφτιαξα, την τακτική και το μέτρημα. Πατώντας τις λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε πάρα πολλές λεπτομέρειες για αυτή τη σειρά μαθημάτων και πώς να παίζετε καλύτερα στα τακτικά. Πώς μπορείτε τώρα να καταλάβετε την δυσκολία των τακτικών? Η δυσκολία των τακτικών χωρίζεται, όπως έχω φτιάξει και το πρόγραμμα προπόνησης, ανάλογα με το πόσες κινήσεις μπροστά πρέπει να δείτε. Εδώ για παράδειγμα, για να λύσετε αυτό το puzzle,
στο οποίο παίζουν τα λευκά, με τα λευκά έπαιζαν ο Πουμιάτσκι και με τα μαύρα ο Σιπένκο, πρέπει να μετρήσετε 4 κινήσεις μπροστά τουλάχιστον. Άρα πρέπει να είστε κατηγορία στο 1400 και πιο πάνω. Ένας παίκτης που είναι στο 1000 μετράει μόνο μία κίνηση μπροστά τη δική του. Ένας που είναι στο 1100 μετράει μία ολόκληρη κίνηση, δηλαδή μία δικιά του και μία του αντιπάλου. Ο παίκτης στο 1202 και ούτω καθεξής μέχρι τον παίκτη που είναι στο 1900, ο οποίος μπορεί να μετρήσει 9 κινήσεις μπροστά. Ναι, μπορεί να το κάνει αυτό και εύκολα μερικές φορές να μετρήσει 9 κινήσεις μπροστά. Πώς θα παίξετε εδώ με τα λευκά κομμάτια? Παίζει ο λευκός και ο λευκός βλέπει ότι ο μαύρος έχει ένα πρόβλημα στην τελευταία γραμμή. Μπορεί να παίξει διάφορες εύκολες κινήσεις, όπως να φάμε απλά τη βασίλισσα, θα φάει κι αυτός, και ο λευκός εδώ έχει καλύτερη θέση σίγουρα. Μπορεί να φάει με τον αξιωματικό εδώ, αλλά αυτό δεν είναι καλό γιατί χάνουμε τη βασίλισσα και το παιχνίδι. Όμως εδώ έχουμε μια εξαιρετική κίνηση και αυτή είναι βασίλισσα κόβει ε4. Τι να κάνει ο μαύρος? Του φάγαμε ένα κομμάτι, άρα πρέπει να φάει. Τώρα κάνουμε σαχ, έρχεται ο πύργος πίσω, σαχ, και το μοναδικό που πρέπει να κάνει είναι να βάλει τη βασίλισσα μπροστά, γιατί ο αξιωματικός ελέγχει αυτό το κουτάκι. Άρα έρχεται εδώ σαχ και πρέπει να κρίνουμε την τελική θέση, η οποία κερδίζει τελείως για τα λευκά. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Στη δεύτερη άσκηση μπορούμε να δούμε κάτι τέτοιο, που έχουμε 6 κινήσεις μπροστά, αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ εύκολος ο δρόμος, ότι έχουμε μία απλή ευθεία, ότι πρέπει να μετρήσουμε απλά τις κινήσεις ως μία γραμμή, και είναι ακόμη πιο εύκολο γιατί μπορείτε να μετρήσετε μόνο και τις κινήσεις του λευκού, 1, 2, 3, 4, 5, που κάνει σαχ και στο τέλος θα φάει και τη βασίλισσα. Και αν προχωρήσουμε, βλέπετε ότι αυτό το puzzle, αν και έχει πολλές κινήσεις, είναι πιο εύκολο. Άρα λοιπόν χωρίζουμε τα puzzle είτε με πόσες κινήσεις μπροστά πρέπει να δείτε, είτε με το βαθμό δυσκολίας των κινήσεων. Και έχω μερικά ακόμη για εσάς, τα οποία είναι καλά για εξάσκηση, για να φτιάξετε τακτικά μοτίβα. Εδώ παίζει ο μαύρος και τι θα παίζετε εδώ με τα μαύρα? Μπορείτε να πατήσετε παύση και να σκεφτείτε τι θα κάνετε εδώ με τα μαύρα. Είναι μια δύσκολη κίνηση, είναι Πομιάτσκι Κάλσεν, και ο Κάλσεν εδώ του έκανε μια φοβερή επίθεση, τρώγοντας πρώτα εδώ στο Γ1, απομακρύνοντας τον αμυντικό, μια δύσκολη πρώτη κίνηση, πολύ δύσκολη κίνηση, γιατί δίνει τον πύργο για τον αξιωματικό. Όμως έπειτα από αυτό, ακολούθησε αυτό το ρουά, πρέπει να φύγει ο βασιλιάς και βασίλισσα Α4. Απειλείται αυτό το πιόνι, απειλείται ένα σάχ εδώ, και τώρα δεν μπορεί ο λευκός να τα κρατήσει όλα. Πάνω στην παρτίδα έπαιξε αυτό και ακολούθησε η κίνηση αξιωματικός κόβει α2. Ο βασιλιάς ήρθε εδώ και ακολουθεί ο αξιωματικός εκεί πάλι με σαχ, και στη συνέχεια ακολούθησε αυτό το μάθημα. Θα μπορούσε να ακολουθήσει. Πάμε να δούμε όμως μερικά ακόμη παραδείγματα. Αυτό είναι ένα πολύ όμορφο και διάσημο puzzle. Παίζουν τα λευκά, κάνουν μάτς σε τρεις κινήσεις. Αν απλά τον αφήσουμε να ξεφύγει, τα πιόνια είναι πολύ καλύτερα. Είναι καλύτερα, κάποια στιγμή ίσως θα μπορέσει να τα φάει κιόλας ο λευκός τα πιόνια, αλλά ο μαύρος βρίσκεται σε θέση πάτε εδώ. Μπορείτε να το κάνετε πολύ πολύ αργά ή μπορείτε να κάνετε το μάτς σε τρεις κινήσεις. Μπορείτε να γράψετε κάποιο σχόλιο κάτω από το βίντεο εάν το βρήκατε, και μπορείτε να δείτε όλες τις απαντήσεις στο άρθρο που έχω φτιάξει για εσάς. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι αυτό εδώ, ένα πολύ όμορφο και διάσημο πάλι, παίζουν τα λευκά. Ο λευκός κάνει μάτ σε 4 κινήσεις με πολύ όμορφες και αναγκαστικές κινήσεις. Καλή επιτυχία και σε αυτό. Το επόμενο που έχω για εσάς είναι ένα όμορφο puzzle, στο οποίο ο λευκός κερδίζει τελείως. Είναι ένα puzzle καθοδήγησης. Για να φάμε τα κομμάτια του αντιπάλου πρέπει να τα καθοδηγήσουμε σε λάθος κουτάκια. Αυτό πρέπει να κάνουμε, και αν ο λευκός έχει λιγότερα κομμάτια εδώ, ναι, μπορεί να κερδίσει. Μπορεί να κερδίσει εδώ ο λευκός και προχωράμε. Το επόμενο είναι αυτό που είναι μάτ σε 4 κινήσεις. Κάποια σπουδή είναι, δυστυχώς δεν ξέρω ποιος την έφτιαξε ακριβώς. Αν γνωρίζετε, παρακαλώ γράψτε το. Ο πολευκός κάνει μάτ σε 4 κινήσεις. Είναι λίγο περίεργη η θέση γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πιόνια του μαύρου. Τα πιόνια πάνε προς τα κάτω, όλα τα πιόνια. Η θέση είναι σωστά τοποθετημένη και ο λευκός μπορεί να κάνει μάτ σε 4 κινήσεις. Όχι τόσο εύκολο, αλλά ίσως αξίζει να το προσπαθήσετε. Επόμενο παράδειγμα είναι αυτό εδώ, άλλη μία σπουδή, δηλαδή κατασκευασμένη θέση. Ο λευκός κερδίζει με πάρα πολλούς τρόπους, αλλά μπορείτε να προσπαθήσετε να βρείτε τον πιο γρήγορο, όπου είναι μάτ σε 2 κινήσεις. Και όποιος, όπως έκανα και στο δικό μου παράδειγμα, πρέπει πρώτα να παίξετε μία ήσυχη κίνηση. Αυτό είναι το παράδειγμα και πάμε να δούμε το επόμενο. Παίζουν τα λευκά προφανώς. Εδώ παίζουν τα μαύρα, ένα πολύ τυπικό παράδειγμα, θα σας βοηθήσει πολύ αυτό το τακτικό μοτίβο. Όπως έχω πει,
και στο πρόγραμμα προπόνησης χίλια που έχουμε δει όλα τα ροά ματ, κάνουμε ματ στην τελευταία γραμμή. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε μόνο σε αυτή τη γραμμή ματ, μπορούμε να κάνουμε και σε διάφορες όπως και σε αυτή. Παίζουν τα λευκά ματ σε 4. Πάμε στο επόμενο. Είναι αυτό εδώ, ένα πολύ όμορφο παράδειγμα του ρέτη, ματ σε 2 κινήσεις. Κανονικά δεν θα μπορούσαμε να κερδίσουμε ο πύργος ενάντια στον αξιωματικό αν έλειπαν όλα τα πιόνια, αλλά τα πιόνια δημιουργούν αυτό το όμορφο τακτικό μοτίβο. Πολύ γνωστή σπουδή και το έχω δει και σε διάφορες θέσεις. Είτε το φτιάχνουν από εδώ, είτε από αυτή τη μεριά, είτε κάτω. Παίζουν τα λευκά. Πώς θα κερδίσετε? Ματ σε 2. Εδώ είναι το επόμενο, όπου παίζουν πάλι τα λευκά. Ένα πολύ όμορφο ματ του Blackburn, όπου γίνεται με τα μικρά κομμάτια. Τι θα κάνετε με τα λευκά εδώ? Παίζει ο λευκός. Η πρώτη κίνηση είναι εντυπωσιακή και η τελική εικόνα είναι επίσης εντυπωσιακή. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τέλος εδώ του μαθήματος και θα ήθελα να κάνουμε ένα μικρό ρεζουμέ να δούμε τι μάθαμε σήμερα. Σήμερα μάθαμε για το σύστημα σκέψης. Νούμερο 1. Θέλουμε τα ενεργητικά κομμάτια. Θέλουμε δηλαδή ενεργητικότητα. Γιατί τη θέλουμε αυτή? Γιατί αν έχουμε ενεργητικότητα μπορούμε να κάνουμε επίθεση. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, η επίθεση χωρίζεται σε 3 μέρη. Έχουμε 3 στόχους. Νούμερο 1 έχουμε τον αντίπαλο βασιλιά, νούμερο 2 τα κομμάτια και νούμερο 3 τα πιόνια. Στο βασιλιά μπορούμε να βάλουμε και το λόγο μας αυτό εδώ. Τέλος, για να είμαστε επιτυχημένοι στο σκάκι θα πρέπει να έχουμε αρκετά τακτικά μοτίβα και με τη σειρά μαθημάτων τα τακτικά που έχω φτιάξει για εσάς στο τέλος μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να πάρετε πολλά τακτικά μοτίβα και να έχετε επιτυχία στις παρτίδες σας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και τα λέμε πάλι σύντομα. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο και τώρα παρακαλώ επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας ένα δώρο. Στην αρχική σελίδα μπορείτε να πατήσετε εδώ που λέει «Δώστε μου πρόσβαση» και μόλις πατήσετε εκεί θα πάτε σε μια νέα σελίδα όπου μπορείτε να διαβάσετε διάφορα πράγματα εδώ τα οποία έχω φτιάξει με ωραία γραφικά και στο τέλος να δώσετε το όνομά σας και το email σας πατώντας το «Δείξτε μου πώς». Εάν το κάνετε αυτό θα πάρετε το μάθημα δωρεάν πώς να αποφύγετε τα λάθη, ένα μάθημα σε βίντεο και σε κείμενο το οποίο θα σας βοηθήσει να γίνετε καλύτεροι παίκτες.